σε πολύ λίγες μέρες θα ξανανοίξει και το άλλο μείζον θέμα που έχει να κάνει, Θανάση μου, με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα θέμα στο οποίο εναντιώνεται ιδιαιτέρως η αντιπολίτευση και δει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Θοδωρή Κοτσαντή, που είναι ο γραμματέας της ΚΝΕ. Να ακούσουμε λίγο τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και να πούμε και δύο-τρία άλλα πραγματάκια που θέλουμε μετά με το γραμματέα. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε, χαίρετε. Εμείς θέλουμε καταρχάς, πρωτού μας πείτε τι λέει το ΚΚΕ, να θυμίσουμε εντάχει ότι η θέση της κυβέρνησης είναι ότι την ώρα που θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η κυβέρνηση λέει μετεπιτάσεως ότι δεν υποβαθμίζεται το δημόσιο πανεπιστήμιο και ότι θα δοθούν κονδύλια και για το δημόσιο πανεπιστήμιο, γραμματέα. Εντάξει, αυτό που χρειάζονται οι φοιτητές και η λαϊκή οικογένεια, που και σήμερα πληρώνει ακριβά τις σπουδές των παιδιών της, είναι ένα καλό, ποιοτικό και σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο, με πτυχία που θα έχουν αξία και αντίκρισμα, για να μπορούν τα παιδιά του ελληνικού λαού να σπουδάζουν και να εργάζονται αύριο με δικαιώματα στο επάγγελμά τους. Η κυβέρνηση επιλέγει να κινηθεί στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, ακολουθώντας, αν θέλετε, και την πολιτική και των προηγούμενων κυβερνήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει καμία αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Mm-hmm. Μπορεί αυτό να το καταλάβει οποιοδήποτε. Αναβαθμίστηκαν, για παράδειγμα, τα δημόσια σχολεία επειδή υπάρχουν ιδιωτικά. Αναβαθμίστηκαν τα δημόσια νοσοκομεία επειδή υπάρχουν ιδιωτικά. Ίσα-ίσα, η απαξίωση του δημόσιου νοσοκομείου ήταν προϋπόθεση για να αυξηθούν τα κέρδη των διάφορων ιδιωτών κορακιών στην υγεία. Εγώ θα πω ότι ισχύει και στους σιδηρόδρομους και παντού, με το έγκλημα στα πέμπτη, με την απελευθέρωση της αγοράς. Εγώ θα πω ότι είναι εύλογα τα ερωτήματα που θέτετε, είναι διαχρονικές θέσεις του ΚΚΕ. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ο τρόπος να λυθούν τα προβλήματα είναι οι καταλήψεις που προαναγγέλλονται στα πανεπιστήμια και αν με επιστήμια κλειστά θα βρούμε λύση για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου. Εμείς βλέπουμε την κυβέρνηση να προωθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο θα οδηγήσει σε πραγματικό κλείσιμο και λουκέτο πολλών πανεπιστημίων. Άλλο αυτό, οι καταλήψεις, σας ρωτάω, είναι λύσεις. Είναι λύσεις. Μόνο, θα σας πω. Ναι. Μα ήδη στην επαρχία αυτό που συζητιέται είναι ότι πολλά τμήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Με την ελάχιστη βάση αγωγής και μια σειρά άλλα μέτρα, με την έλλειψη εστιών και το δυσβάσταχτο κόστος της στέγασης, πολλοί φοιτητές περνάνε στο πανεπιστήμιο και δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι νομίζουμε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης έχει δύο βασικές συνέπειες. Το πρώτο είναι ότι ακυρώνει τον όποιο τρόπο εισαγωγής τον ενιαίο υπάρχει μέχρι σήμερα στα πανεπιστήμια. Οι λίγοι δηλαδή θα μπαίνουν με το πορτοφόλι τους και πολλοί μετά από πολλές πανελλαδικές εξετάσεις. Καλά, αυτοί που μπαίνουν με το πορτοφόλι τους φεύγουν και στο εξωτερικό. Φεύγουν και στο εξωτερικό, κύριε γραμματέα. Αυτοί που έχουν το πορτοφόλι. Στο εξωτερικό και αυτό ακριβώς γενικεύεται. Δηλαδή η πλήρη εμπορευματοποίηση. Όπως ξέρετε. Με 8.000 μόρια θα μένει ένας νέος εκτός πανεπιστημίου, αλλά με 120.000 ευρώ θα μπορεί να σπουδάσει γιατρός σε μια ιδιωτική σχολή ιατρικής όπως αυτή που θέλει να έρθει από την Κύπρο. Ωστόσο, ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα. Στο εξωτερικό ή στην Κύπρο που λέτε, σπουδάζουν τα παιδιά των πλουσίων οικογενειών αποκλειστικά και μόνο, ή και οικογένειες που κάνουν θυσίες για να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Λαϊκές οικογένειες που πολύ σωστά τις χαρακτηρίζετε κι εσείς. Ακριβώς αν η κυβέρνηση ήθελε να λύσει αυτό το πρόβλημα, τότε θα άνοιγε περισσότερες θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια με βάση τις κοινωνικές ανάγκες, θα καταργούσε την ελάχιστη βάση εισαγωγής και θα επέτρεπε σε πολλά παιδιά να κρατάνε το βαθμό σε ορισμένα μαθήματα που δίνουν στις πανελλαδικές και να ξαναπροσπαθήσουν από καλύτερη αφετηρία. Δηλαδή, σύνολο, όταν λέτε να καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, τι εννοείτε, πώς το έχετε εσείς στο μυαλό σας αυτό, για βοηθήστε μας. Εμείς λέμε ότι σήμερα, με βάση τις κοινωνικές ανάγκες, που είναι συνεχώς διευρυνόμενες, δηλαδή χρειάζονται περισσότεροι γιατροί στα δημόσια νοσοκομεία για να έχουμε ένα καλό σύστημα υγείας και να μην πεθαίνει κόσμος σε ράτσα και να κλείνουν χειρουργεία, μπορούν να υπάρξουν αντίστοιχες θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια και σε μια σειρά άλλες ειδικότητες, τυχαίο το παράδειγμα της ιατρικής, για να μπορούν οι μαθητές να σπουδάσουν το αντικείμενό τους με βάση και τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα. Άρα αντιλαμβάνομαι. Το κοινωνικό σύνολο. Άρα αντιλαμβάνομαι. Προσέξτε όμως, συγγνώμη, αν μου δίνετε ένα. Βέβαια, σας δίνουμε όσο θέλετε. Η κυβέρνηση λέει ότι με 8.000 μόρια ένας νέος δεν μπορεί να περάσει το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά με 0 καταλαβαίνω πώς το λέτε αυτό. Και γεμάτο πορτοφόλι μπορεί να περάσει το ιδιωτικό. Ερώτηση όμως τώρα. Επί της ουσίας, η ΚΝΕ θα στηρίξει τις καταλήψεις που έχουν προαναγγελθεί
και οι οποίες κακά τα ψέματα δεν έχουν τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών. Στις γενικές συνελεύσεις την ξέρουμε την εικόνα. Είναι δυστυχώς λίγοι εκείνοι που αποφασίζουν για τους πάρα πολλούς. Εσείς θα το στηρίξετε αυτό τον τρόπο αντίδρασης στις θέσεις? Εμείς στηρίζουμε κάθε μορφή πάλης που επιλέγουν μαζικά και μέσα από συλλογικές διαδικασίες. Μαζικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε κάτι, αφήστε να δω. Όχι, εννοώ για τις καταλήψεις. Εμείς βλέπουμε τις αντιδράσεις των φοιτητών να είναι πολύ μαζικές. Εμείς βλέπουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών να καταλαβαίνει ότι υποβαθμίζεται το πτυχίο της, ότι διαμορφώνεται μια μεγάλη αγορά πτυχίων και μια τεράστια στρατιά άνεργων πτυχιούχων, οι οποίοι θα αναγωνίζονται για μια θέση δουλειάς με αυτόν τον τρόπο να συμπιέζουν τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα όλων προς τα κάτω. Βλέπουμε 50 πανεπιστημιακά τμήματα δημόσια να μην αναγνωρίζονται σήμερα τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και η κυβέρνηση να λέει ότι σε ένα βράδυ θα αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα τα ιδιωτικά. Μάλιστα. Άρα προμηνύεται ένας καυτός Γενάρης και Φλεβάρης. Προμηνύεται, και αυτό είναι. Και βλέπουμε ότι θα αντιδράσουν. Παρά τα ναι μεν αλλά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα που από ό,τι βλέπουμε κρατάνε μια στάση βοηθητική για την κυβέρνηση. Μάλιστα. Πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά είναι στο νομοσχέδιο. Επειδή σας ρωτάμε για τις καταλήψεις, πολύ σύντομα για τις καταλήψεις, στο σχόλιο που ναι, το σχόλιο μου είναι ότι η κυβέρνηση που κράτησε 2 χρόνια κλειστά τα ελληνικά πανεπιστήμια την ίδια ώρα που πάνε και ξενοδοχεία και τουριστικά πανδημία. Νομίζω ότι έχει ρεκόρ τις κλειστές σχολές και δεν δικαιούται να μιλάει για τις αποφάσεις που συλλογικά και μαζικά παίρνουν οι χρητές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γραμματέα. Όλα τα καλά, θα τα ξαναπούμε για τον νέο χρόνο. Γεια σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί ο Γενάρης όντως, όπως είπε και ο κ. Κοτσαντής, προμηνύεται στο θέμα αυτό και στο θέμα αυτό.